Με στόχο την ανακούφιση των 19.000 πολιτών που βρίσκονται στις λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία, τίθεται από τη Δευτέρα σε εφαρμογή το σχέδιο με την παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα. Σε δηλώσεις μετά από συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του ΔΣΥ υπό τον Αβέροφ Νεοφύτου, ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης ανέφερε ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου Αναστασιάδη αρχίζει η υλοποίηση του μέτρου για περιορισμό του χρόνου αναμονής των ασθενών για παροχή ενδονοσοκομιακής φροντίδας, ο οποίος σήμερα κυμαίνεται από τους 8 μέχρι τους 24 μήνες. Θα ενεργοποιήσουμε όλους αυτούς τους πόρους που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα με επενδύσεις ιδιωτικές οι οποίες έχουν γίνει και συμπληρώνουν τις υπηρεσίες υγείας στον τόπο μας, προκειμένου ακριβώς να χτυπηθούν αυτές οι λίστες. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχεδιασμοί για μεταρρύθμιση του κλάδου της υγείας και η εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η αντιπρόεδρος του ΔΣΥ Στέλλα Κυριακίδου χαιρέτησε την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Αυτόν δεν θα μπορούσαμε να το συζητούμε αν δεν υπήρχε αυτόν τον οικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών που έχει γίνει με τις θυσίες των πολιτών να δώσουμε πίσω στους πολίτες. Κάλεσε τέλος τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να εργαστούν από κοινού για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.